Καλημερίζω τον κύριο Γιώργο Παπουτσή, ο οποίος είναι υποψήφιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα Μη Λάμδα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία Δουλειράκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να σας ακούσουμε. Υποχρέωσή μας. Να σας ακούσουμε, λοιπόν, κύριε Παπουτσή, σε αυτά τα οποία εσείς από τη δική σας την πλευρά πρεσβεύετε και θέλετε. Λοιπόν, για μας, για το ΚΚΕ Μη Λάμδα, οι εκλογές, έχουμε ένα μότο, ξέρετε, οι εκλογές, εάν λύνανε τα προβλήματα του λαού, αυτές θα ήταν παράνομες. Ως εκ τούτου, και χωρίς να έχουμε εκλογικές αυταπάτες, ότι μπορούν οι συνθήκες, οι καθημερινές συνθήκες του λαού να αλλάξουν, να γίνουν καλύτερες, κατεβαίνουμε στις εκλογές ακριβώς για να αναδείξουμε αυτή την αναγκαιότητα, δηλαδή, της νεολαίας, των εργαζόμενων του λαού, να αντισταθεί, να βγει στο δρόμο, να αγωνιστεί για τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις του, να υπερασπίσει τις κατακτήσεις, ό,τι έχει απομείνει από αυτές, και βέβαια να διευρύνει δικαιώματα και κατακτήσεις. Για μας είναι σημαντικό αυτό, και πρέπει να γίνει κατανοητό από τον κόσμο, ότι η 22 του Μάη, με όποια κυβέρνηση και αν εκλεγεί, είτε είναι αυτοδύναμη, είτε είναι κυβέρνηση συνεργασίας ή προοδευτική κυβέρνηση, ή όπως αλλιώς θέλουν να την πούνε, η επίθεση απέναντι στο λαό όχι απλά θα συνεχιστεί, αλλά θα ενταθεί. Αυτό που βιώνει ο λαός πραγματικά σε καθημερινή βάση είναι μια άνευ προηγουμένου επίθεση στα δικαιώματά του. Δεν υπάρχουν, έχουν καταργηθεί οι ελεύθερες συλλογικές συμβάσεις. Με νόμο πια το 8ωρο και το πενθήμερο δεν ισχύουν. Το ζήτημα της δωρεάν περίθαλψης, το ζήτημα του δικαιώματος στη μόρφωση, όλα αυτά είναι στο στόχαστρο. Γι' αυτό ακριβώς εμείς κατεβαίνουμε στις εκλογές με ένα κεντρικό σύνθημα που λέει ότι για να ζήσουμε πρέπει να αγωνιστούμε. Ακριβώς γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι σε αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης θα έχουμε το δικαίωμα στην δωρεάν περίθαλψη, θα έχουμε το δικαίωμα στη μόρφωση, θα έχουμε το δικαίωμα στη δουλειά με δικαιώματα. Κύριε Παπουτσή, με απλά λόγια, ποια είναι η διαφορά σας, η βασική, οι διαφορές σας, και όσο πιο σύντομα γίνεται, με το Κομμουνιστικό Κόμμα? Είναι ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά απασχολεί έναν κόσμο. Τίθεται και από πραγματικά έτσι από μια, πώς να το πω, μια αγωνία που έχει ο κόσμος να δει μια αριστερά έτσι να βγαίνει στο δρόμο και να, πώς το λένε, να δείχνει ένα μπούσουλα για την εργατική τάξη και το λαό. Βέβαια και τίθεται και από κάποιους άλλους έτσι κάπως προβοκατόρικα, ας πούμε. Τι θέλω να πω, ότι με ένα διαφορετικό τρόπο σήμερα αναλύονται τα πράγματα από μας, και με ένα διαφορετικό τρόπο αναλύονται τα πράγματα από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα θεωρεί ότι η ενίσχυσή του μέσα στο Κοινοβούλιο είναι σημαντική και εντάσσει την κάθε πρακτική του σε αυτό το πλαίσιο. Εμείς θεωρούμε ότι η ενίσχυση θα πρέπει να είναι μέσα στους αγώνες, θα πρέπει να είναι στο δρόμο του αγώνα. Είναι μια γενικότερη κουβέντα αυτή που θεωρούμε ότι αφορά το ζήτημα γενικότερα της αριστεράς, το πώς εξηγεί ο κάθε ένας έτσι, και πώς αναλύει βέβαια την πολιτική κατάσταση της περίοδου. Για μας είναι ζητούμενο να υπάρξουν και να συγκροτηθούν μέσα στους μαζικούς χώρους σωματεία, να συγκροτηθούν φοιτητικοί σύλλογοι, να συγκροτηθούν συλλογικότητες μέσα στα πλαίσια των γειτονιών που να αναδεικνύουν τα καθημερινά προβλήματα του κόσμου, να βάζουν το ζήτημα της υπεράσπισης κατακτήσεων, να βάζουν το ζήτημα έτσι, της αναβάθμισης του επίπεδου ζωής. Είναι βασικά ζητήματα όλα αυτά.
Και βέβαια ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά το τελευταίο διάστημα ή τα τελευταία χρόνια ή εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο έχουν χάσει και τη δική τους την αξία και μέσα στο χώρο της δουλειάς και μέσα στο χώρο της γειτονιάς και ότι έχουμε πάει πλέον σε άλλες εποχές. Γιατί πάντα η διαχείριση αυτών των θεμάτων αποτελούσε αν θέλετε ένα σημείο βασικό διαφοράς και μεταξύ των απόψεων των ιδίων εργαζομένων, ενίκων, κατοίκων γειτονιών, έτσι δεν είναι? Ναι, υπάρχει αυτό το στοιχείο. Αλλά και της ηγεσίας των εκάστοτε με συνδικαλιστικών οργάνων που είναι ακόμα πιο βασικό. Ναι. Λέω και πάλι ότι ο καθένας έτσι εξηγεί με ένα διαφορετικό τρόπο, ας πούμε, τα πράγματα και βέβαια θέτει και διαφορετικά καθήκοντα, ας πούμε, έτσι, στην πάλη του λαού. Για παράδειγμα, εμείς θεωρούμε... Σας το έθεσα απλά, κύριε Παπουτσή, επειδή είπατε ότι ξέρετε ο αγώνας θα πρέπει να δίνεται στο δρόμο, στη δουλειά, στις γειτονιές, ότι έχει πολύ μεγάλες ευθύνες αυτή την ώρα και το συνδικαλιστικό του κίνημα και ο καθένας από εμάς, διότι απαξίωσε το ρόλο του, απαξίωσε τη συνεισφορά του και στη συνέχεια το απαξίωσαμε και εμείς. Προφανώς. Δεν είναι δηλαδή τυχαίο το γεγονός ότι έχει πάρθει όλο αυτό το διάστημα τα τελευταία χρόνια μια τέτοια αντιλαϊκή πολιτική, προωθείται αυτή η αντιδραστική πολιτική και οι απεργίες που έχουν γίνει από πλευράς της ΓΕΣΕΕ ή από το εργατικό κέντρο κτλ. Και μιλάω για τις κυρίαρχες συνδικαλιστικές παρατάξεις, να είναι μηδαμινές ή να γίνονται κάποιες απεργίες για, πώς το λένε, του φεκιά στον αέρα, μόνο και μόνο για να βγουν από την υποχρέωση, ας πούμε. Έχουν προφανώς και αυτοί το δικό τους μερίδιο ευθύνης. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι αυτό που αντιμετωπίζει ο λαός στην καθημερινότητά του δεν μπορεί κανένας άλλος να το σώσει παρά μόνο ο ίδιος ο λαός μέσα από την ανάπτυξη της πάλης του, ας πούμε. Έτσι. Αυτές είναι και οι κουβέντες ή με αυτές τις κουβέντες είναι και αυτό το οποίο ζητάτε ως ψήφος το Κομμουνιστικό Κόμμα Μιλάμδα. Εμείς θεωρούμε και ζητάμε την ψήφο του λαού ακριβώς για να δώσουμε τη δυνατότητα να ενισχυθεί αυτή η άποψη, να ενισχυθεί η άποψη δηλαδή των αγώνων ως μοναδικού ως μονόδρομου για να αντιμετωπίσει την καθημερινότητά του, ως μόνος δρόμος για να βγει από τα αδιέξοδά του. Θεωρούμε ότι η ψήφος στο Κουκουέμι Λάμδα είναι μία ψήφος που θα ενισχύσει αυτή την πολιτική με όσο με αυτές τις μικρές δυνάμεις που έχουμε. Το Κουκουέμι Λάμδα ποτέ δεν έλειψε από καμία μικρή ή μεγάλη μάχη, από μικρή ή μεγάλη μάχη σε εργατικό επίπεδο, σε νεολαϊστικό επίπεδο, σε επίπεδο γειτονιάς κτλ. Και ψήφος στο Κουκουέμι Λάμδα σημαίνει ενίσχυση αυτής εδώ της στάσης. Θεωρούμε ότι οι εκλογές δεν θα λύσουν βασικά ζητήματα του λαού. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλη την προηγούμενη, μέχρι και σήμερα ακόμα, η συζήτηση που γίνεται μεταξύ των κυρίαρχων αστικών κομμάτων δεν αφορά τα προγράμματά τους, δεν αφορά το τι θα κάνουν μετά τις 21 του Μάη, αλλά αφορούν δευτερεύοντα, τριτεύοντα ζητήματα, σκανδαλολογία, το ποιος είναι για παράδειγμα, ας πούμε, ο συνεχιστής του Ανδρέα Παπανδρέου κτλ. Γιατί ακριβώς όλοι συμφωνούν ότι η επίθεση απέναντι στο λαό θα πρέπει να συνεχιστεί. Και αυτό ακριβώς με ένα τέτοιο τρόπο προσπαθούν αυτή την πρακτική τους, αυτή την τοποθέτησή τους να την βάλουν κάτω από το χαλάκι, να την κρύψουν. Να κρύψουν επιμελώς ότι από το λαό, ότι στις 22 του μήνα η επίθεση απέναντι στο λαό θα συνεχιστεί. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Παπουτσή, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Και εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και να πω το εξής,
ότι σήμερα στις 6.30 ώρα το απόγευμα καλούμε στην προεκλογική μας εκδήλωση που θα γίνει στο εκλογικό μας κέντρο που είναι στον πεζόδρομο της Οδού Δικαιοσύνης κάτω από το άγαλμα της πλατείας Δασκαλογιάννη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.